Καλησπέρα σας. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το παρέτοιμο τρόπαιο. Ξεκινήσαμε αμέσως από το Ψητό. Λοιπόν, ΑΕΚ Μπούργκος σήμερα στο τελικό. Και ελπίζουμε να είμαστε εμείς, όχι αυτοί που βλέπετε εδώ πέρα, που παρουσιάζονται τώρα, αρχίζει η παρουσίαση, να είμαστε οι νικητές και να σηκώσουμε μετά το 2018, το 2020, δύο χρόνια μετά, το βαρύτιμο τρόπαιο. Πάμε γερά εκάρα και φέρτε μας το κύπελο. Και Βασίλισσα ξανά. Αυτή τη στιγμή έχουμε την παρουσίαση της Μπούργκος με στυλ NBA Co. Μια χαρά. Για κάποιους που λένε ότι αυτό εδώ πέρα το κύπελο είναι του πεταματού, κάνουν μεγάλο λάθος, γιατί μόνο αυτό αναγνωρίζει η FIBA και οι ομάδες που είναι εδώ πέρα είναι δυνατές, κάθε χρόνο δυναμώνει. Και όσον αφορά την ΑΕΚ, έχει δεχτεί πρόταση να πάει στην Ευρωλίγκα, αλλά δεν έχει δεχτεί για τους λόγους που κρίνει εκείνη ο Αγγελόπουλος, ότι δεν θέλει να πάει. Λοιπόν, είναι ο Τζόρνταν, γιατί βλέπει μπροστά, ωραίος, συμπληρώνει εδώ ένας φίλος. Ο Τζόρνταν, τι είναι αυτό, έχουμε και τον Τζόρνταν εκεί πέρα. Λοιπόν, εμείς έχουμε το Μαλόουν, άμα είναι έτσι. Λοιπόν, για πάμε γερά. Λοιπόν, ωραία, αφήσουμε αυτή την παρουσίαση για να δούμε και τη δική μας παρουσίαση. Τώρα η Βασίλισσα ΑΕΚ, μπράβο, έλα πάμε γερά. Αεκάρα γερά. Και το κύπελο θα πάρουμε ξανά και ξανά ξανά. Θα γίνεις βασίλισσα, αεκάρα μαζί, γιατί σ' αγαπώ πολύ. Κύπελο, κύπελο, αεκάρα φέρε μας το κύπελο. Κύπελο, κύπελο, το ευρωπαϊκό. Για πάμε γερά. Λοιπόν, πάμε. Πρώτος με το νούμερο 16, Νίκος Ζήσης. Όλε! Τα υπόλοιπα τα λέει ο εκφωνητής. Λοιπόν, για πάμε γερά. Λοιπόν, με το νούμερο 2, Γιάννικ Μορέιρα. Γιάννικ, μου χαλάς τον τόλο, μεγάλε. Λοιπόν, για πάμε. Λοιπόν, ο Ράις με το 4. Για πάμε. Με το νούμερο 5, ο αρχιστόριος Κιτ Λάκφορντ. Πεχτούρα. Μεγάλη. Και κόλπο περίεργο μαλλί. Δεν πάει να τα πυροβολάει και δεν μας πήρε. Για πάμε. Λοιπόν, Γιώνας Μασούλης. Μασιούλης. Πάμε. Και απίστευτες παραστάσεις από το πολύ υψηλό επίπεδο. Με φόντο το κύπελο. Λοιπόν, ο Γιάνκοβιτς. Ναι, Λάντο. Ωραία. Λίνος Χρυσικόπουλος. Όλε. Και αυτός άμα πιάσει χέρι, τέλος πάντων δεν θέλω να κάνω, δεν είμαι βασκετικός, ό,τι βλέπω. Με το νούμερο 20, ο Νίκος Γκίκας. Νίκος Γκίκας, με το νούμερο 20. Το κύπελο από τον περασμένο Φεβρουάριο και θέλει σε αυτή τη σεζόν που ολοκληρώνεται νικητά απόψε και το PCL. Για πάμε γερά. Το νούμερο 24, το φαινόμενο Σιρή, ξαναχτυπάει για την Ένωση πλέον, ο Μάρκο Λοτζέσκι. Λοιπόν, Λοτζέσκι, που έπαιζε σε άλλη ελληνική ομάδα και τώρα έμεινε σε εμάς. Μάρκ Λοτζέσκι. Σε δύο, σε δύο. Έπαιξε και στο Παναθηναϊκό. Εντάξει. Λοιπόν, κάποιο χάσαμε, δεν πειράζει. Ρογκαβόπουλος. Οπ, Ρογκαβόπουλος, δεν χάνεται αυτός. Αστέρι, πάμε. Και με το νούμερο 42, η προσθήκη της τελευταίας στίγματος. Λοιπόν, και εδώ ο Άτκινς, τελευταίος. Λοιπόν, όχι, δεν είναι τελευταίος, Σλότερ. Κάνει και το σταυρό του, αρχηγός, ωραίος. Θα τους κάνει καταστροφή, θα τους καταστρέψει ο Σλότερ, το πιάσα το πονόμενο. Τι στρούτσερες στα ταλικά, δεν τα λέμε καυτά. Τι στρουτσιώνε. Λοιπόν, και η καθερό. Ο Ιταλός, όπα. Τις και μπαίνε, ραγκάτσο. Λοιπόν, για πάμε γερά. Και προπονητής Παπαθεοδόρου, διαφημίσεις.
όλα γι' αυτό γίνονται εδώ πέρα, το βαρύτιμο τρόπαιο, τελευταίες οδηγίες πριν το μάτς αρχίσει. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά, αργήσαμε κιόλας, για πάμε γερά για να αρχίσει. Άρα, πάμε γερά, βλέπω εδώ έχει και κόλπα να πούμε εκεί πέρα κτλ. Σε τίποτα όμως δεν θυμίζει πριν 2 χρόνια το Μάιο που σε αυτό εδώ το γήπεδο πήραμε το ευρωπαϊκό με την Μονακό και ήμασταν μέσα και έγινε χαμός κτλ. Για να δούμε τώρα, το μάτι είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Εντάξει, εγώ δείχνω πάνω τη μισή τηλεόραση, σκάλια μαύρα. Η ΑΕΚ που από το 2014 όταν ανέλαβε η διοίκησή της, ο Μάκης Αγγελόπουλος, λοιπόν, από την αντιπολιψία επιστρέφει στην πόλη. Μάκης Αγγελόπουλος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα έχει κάνει. Μην ξεχάσει κανένα να... όσοι μπορούν να πάρουν διαρκείας για το μπάσκετ, γιατί αυτός ο άνθρωπος θέλει τη στήριξή μας. Μάκης Αγγελόπουλος. Το μπάσκετ θέλει τη στήριξή μας και γίνεται double, τι κόλπο είναι αυτό. Ξεκινάει. Λοιπόν. Έχουμε μέσα κόσμο, ακούω κυπελό, κυπελό. Αεκάρα φέρε μας το κυπελό, πάει το double. Είχαν το δικαίωμα με βάση το πρωτόκολλο και είναι εδώ. Με τα πρωτόκολλα, ωραία. Και τώρα την παίρνουμε εύκολα. Πρώτη επίθεση για την ΑΕΚΑΡΑ, πάμε! Χαμός! Ενθουσιασμός στον κόσμο. Πρέπει να πάρουμε το κύπελλο. Δεν γίνεται αλλιώς, πάμε. Γιατί δεν μπορούμε να χάσουμε. Μετράει. Και φάουλ! Ναι! Πάμε! Άντε! 4-3 κερδίζουμε. Αυτοί βάλανε ένα τρίποντα, εμείς μια βολή. Λοιπόν, ήρθε η ώρα και έχουμε και την μπάλα. Και φάουλ καθαρό, ναι. Πάνω στο screen. Βέβαια. Λοιπόν, τι είναι αυτό το κόλπο για να δούμε. Βέβαια. Λοιπόν, η μπάλα τώρα είναι ακόμα απ' έξω γιατί δεν έχουμε κερδίσει το δικαίωμα για βολές. Ο Ματσιούλης περιμένει έξω πότε θα πότε θα πυροβολήσει, πότε θα του πει να χρησιμοποιηθεί ο προπονητής. Λοιπόν, Λάκφορντ έχει την μπάλα και κάνει, το κάνει μόνος του, χάνεται γαμό το. Τέλος πάντων, και από τρομερή αμυνά κλέβουμε. Μπράβο ρε Κίκα, ωραία. Και κάνει κόλπο, ανοίγει εκεί πέρα, πάει μόνος του, δικιά μας. Είναι φαουλ, ναι βέβαια, τι, ναι, τι κόλπο είναι αυτό. Δυστυχώς δεν έδωσε τίποτα και χάσαμε και την μπάλα και τώρα επιτίθονται αυτοί. Αμφίρομο μάτς τώρα στην αρχή, γίνεται μάχη. Παίρνουμε το rebound, είμαστε στη μεγαλύτερη διαφορά και πάμε και ακόμα μεγαλύτερη με 6 πόντους, δηλαδή 9-3 και για πυροβόλα, γόρι μου. Φυσικόπουλος, πιο ψηλός. Δυστυχώς, δεν πειράζει όμως. Παίζει, αρχίζει και παίρνει φωτιά η ΑΕΚ. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. 18-14 προηγούμαστε, δεν υπάρχει εκπονητής. Θα γίνω εγώ για λίγο, βαράνε αυτή ένα τρίποντο. Χειροκροτάει ο άλλος. Πολλά τρίποντα βαράνε. Σαν πολύ απελπισμένους τους βλέπω, ενώ εμείς έχουμε σύστημα. Φαινόμαστε καλύτεροι. Και φάουλ, ναι. Κοίτα αυτό το κόλπο. Και έχει και βολές. Τι έγινε ρε αγόρι μου, όχι μαγκές εμάς, έτσι. Λοιπόν. Και έχει και βολές. Για να δούμε. Βέβαια, φαουλάρα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα ποιος θα. Μεσολάβησε ναι, Ράις. Μια βολή. Μπαινείτε ένα τρίποτο. Ναι, δεν μη μας τα λες, θα πάμε εμείς εδώ. Τρίποτο του Ράις. Ο Μπενίτε και ο Μπενίτο. Λοιπόν, Μπενίτο σε Ιφινίτο. Εμείς θα κερδίσουμε, πάμε. Τι είναι αυτό. Μέσα, ωραία. 19-14. 62, ναι, εδώ γράψε το 52. Είναι ένα τέτοιο, το λες εσύ. Λοιπόν, έλα, μέσα. Γερά. 13 δευτερόλεπτα. Χάσανε. Και προλαβαίνουμε. 6, 5, 4. Θα μετρήσει. Μετά και μένει, ναι. Ωραία. 0, τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο. Πώς την έκλεψε, ωραία. Λοιπόν. ΑΕΚΑΡΑ φέρε μας το κυπελό, 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 το ευρωπαϊκό. Μπράβο,
Λοιπόν, βλέπω λίγο απελπισμένους, βαράνε κάτι τρίποντα. Λοιπόν, ελπίζω να συνεχιστεί αυτό. Γύρισε το δεύτερο δεκάλεπτο, 24-14, διψήφια διαφορά για πρώτη φορά, την οποία την ψαλιδίζουν αμέσως με τρίποντο. Όλο τρίποντα βαράνε, δεν μπορούν να βγάλουν αυτά τα τρίποντα. Τους κλαίω και γενικά πρέπει να τους κλάψουμε. Λοιπόν, 17-24 και πάμε να δούμε την πρώτη επίθεση. Κατευθείαν, ελεύθερα. Ωραία καλάθια αυτά, άκοπα. Παίζουμε ο Ράης. Πάμε. Είχαμε 10 πόντους, συνεχόμενα σου 3 πόντων. Εκεί που λέγαμε δεν τους πιάνουν, τώρα τους πιάνουν. Και είμαστε τώρα 3 μπροστά, αλλά η ομάδα συνεχίζει. Λοιπόν, Ράης. Το χάνει ο Ράης και τώρα απαιτείται ο ταυτί. Μεγάλη μάχη. Για πάμε και Ράη, κάρα μου. Λοιπόν, 33-33, 5 και 45 πριν λήξει. Έχει δώσει ένα διαθλητικό, Θεός να το κάνει αδιαθλητικό. Τέλος πάντων, γίνεται διάφορα εδώ πέρα. Γίνεται μάχη. Φαντάζομαι τα βλέπετε, δεν περιμένετε εμένα. Και το βάζει αυτή τη στιγμή πρώτη φορά για προβάδισμα για την Μπούργκος μετά από. Δεν ξέρω αν έχουν ξαναπροκυθεί. Λοιπόν, ενώ είχαμε 10 πόντους. Γιατί είναι 10 φορές εδώ πέρα. Πολύ μεγάλο τέρμπι ο αποψινός τελικός. Λάκφορ, εκτός ισορροπίας, πάσα στην αδιά του πλευρά. Σύση στη γωνία. Θα το πυροβολήσει. Όχι ρε παιδί μου. Χόρτον στον εφηδιασμό με τον Λοτζέσκι. Λοιπόν, δυστυχώς είμαστε με 4 πόντους πίσω. Εντάξει, υπάρχει χρόνος, αρκεί να συνέλθουμε γρήγορα. Για πάμε γερά. Δυστυχώς είμαστε πίσω 7 πόντους. 3:50 πριν λήξει. Η αδερφή Αντετοκούμπο είναι μέσα και παρακολουθούν το μάτς. Τους έδειξε λοιπόν. Για να δούμε εδώ τώρα τι θα γίνει. Λοτζέσκι. Έλα, άμα δεν μπαίνουν. Λοιπόν, παραμένει και με μεταξύ αυτή έχουν βάλει 10 στα 11. Ναι, λοιπόν, επιστρέφουμε. Ένα λεπτό και 50 δευτερόλεπτα, 44-36 κάνουμε, δυστυχώς. Και έχουμε την μπάλα τώρα. Έλα, βγάλε κανένα εκεί πέρα, τελείωνε τώρα, την αρχίσουμε. Με το νούμερο 14, ότι έχουμε την μπάλα. Οι δύο σκληροί της ομάδας είναι μέσα στο νύχτα. Ο Κίκας επανέφερε, ο Λάκφορντ δεν έχει σούτ. Λοιπόν, ο Λάκφορντ δεν βλέπω να έχει πάρει και πολλές προσπάθειες σήμερα. Δυστυχώς δεν βλέπω να βρίσκονται. Χάλια μαύρα. Χαθήκαν οι αυτοβαδισμοί της Παρασκευής. Περιμένει το Ριβέρο, παίρνει ένα σκριν. Στην άλλη πλευρά, ο Μακφάτεν για τρεις. Αυτός πάνε να το βάλει από το σπίτι του, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Χάλια μαύρα. Λοιπόν, για πάμε και 1 και 22. Ναι, να σιγουρέψει. Έλα, άμα δεν βάζει και ο Λάκφορντ, δεν κάνουμε δουλειά. Άσχημη εξέλιξη, συν 13 εις πόντους οι Ισπανοί με 49-36. Έχουν γεννάνε και τα κοκόρια τους εδώ πέρα, τα βάζουν όλα. Ενώ εμείς αντίστοιχα έχουμε χάσει τις λύσεις και τη φρεσκάδα που είχαμε στην αρχή. Και 3 δευτερόλεπτα πριν λήξει τώρα έχουμε την μπάλα και το ημίχρονο εννοώ. Και για να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, για να δούμε. 3 δευτερόλεπτα ειδική κατάσταση. Λάκφορντ πρέπει να εκτελέσει. Το κάνει. Εκτελεί. Δεν μπαίνει. Λοιπόν, στο μεγάλο τελικό, Κούρκο 49-36 και πάμε για το δεύτερο ημίχρονο. Ελπίζω σε καλύτερη κατάσταση. Το δεύτερο ημίχρονο αρχίζει. Τέρματα ψέματα, πάμε γερά εκάρα να πάρουμε το τρόπαιο που έδειξε πριν από λίγο. Ένας φίλος εδώ λέει μ' αρέσει, εννοείται. Να το. Απά να το κλέψω, δεν γίνονται αυτά, πρέπει να το πάρουμε κανονικά όπως πρέπει. 13 πόντους πίσω, παίξτε άμυνα, παίξτε όπως πρέπει για να έχουμε και την μπάλα, για να γυρίσουμε το μάτς. Πάμε γερά εκάρα μου. Κάνουμε με 15 πόντους, αλλά η ομάδα δείχνει ότι κάποια σημάδια ότι ξυπνάει. Έχουν βάλει τα κατέβατα από όπου μπορούν να βγάλουν από το σπίτι τους. Θα τη χάσουν αυτή, δεν μπορεί. Τίποτα. Ναι, καλά. Λοιπόν, και η μπάλα δικιά μας. Για πάμε τώρα να αρχίσει η αντεπίθεση. 6 λεπτά πριν λήξει το τρίτο δεκάλεπτο. Τι έγινε τώρα, το έχουμε τραυματισμό.
Εδώ είναι η φάση. Ναι, καλά τραγούδα. Μας χτύπησε. Μόνος χτύπησε. Πρέπει να το γύρισε. Ελπίζω να μην είναι τίποτα σοβαρό τώρα, γιατί δεν μας περισσεύει κανένας. Μόνος του έπεσε, φαίνεται να έχει τραυματιστεί. Ελπίζω να δούμε τι θα πει το ιατρικό team. Λοιπόν, και μπαίνει μέσα ο Μορέιρα από ό,τι βλέπω. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να αντεπιτεθούμε. Είναι η ώρα. Με 15 πόντους πίσω χάνουμε. Για πάμε γερά, για πάμε γερά. Λοιπόν, να δούμε και αυτή την επίθεση για να φέρει γουρί. Έλα. Λοιπόν. Ο Γκράβιτς και το λένε Γκράβιτς, να πούμε. Παρά λίγο να γλέψει. Αυτά καλό είναι να μην γίνονται. Πιο πολλή ενέργεια έχουν ο Μπούργκος, κάνε και τα τρελά τους εκεί πέρα, δεν γίνεται δουλειά. Εμείς δεν βλέπω να κάνουμε τρελά. Λοιπόν, κάποιοι λίγοι που είναι μέσα φωνάζουν και φάουλ, ωραία. Εδώ είδαμε το καθαρό φάουλ, μάλλον δεν το είδαμε. Στο πρώτο τέτοιο, λοιπόν, Μασούλης, προσωπική ενέργεια. Δεν μπαίνει μέσα, γαμώτο. Και τουλάχιστον όλοι αυτό φωνάζουν εδώ πέρα, μπες μωρί, τέτοιο τι λένε εδώ πέρα μέσα. Είναι αυτό το κόλπο. Όχι και κοπέλα, εντάξει, όποια είναι η μπάλα. Λοιπόν, πω... Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, Λάκφορντ. Ένα εύκολο καλάθι θα μπορούσε. Πάτσε. Ένα εύκολο καλάθι θα μπορούσε να εξελιχθεί. Δεν μπαίνει. Το. Είναι τυχερή. Είναι τυχερή, αλλά δεν γίνεται. Θα γυρίσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν χάνουμε. Το κατεξοχήν άθλημα ψυχολογίας. Άμα μπουν δυο σου, θα αλλάξει το μάτς. Λάκκο, ναι. Το χαμηλό πώς, ένα βήμα στην baseline, η εκτέλεση δεν είναι καλή. Πω, πω, έχουμε χάσει τα χαστα σήμερα, δυστυχώς. 62-48, μία ΑΕΚ που δείχνει σφιγμό, που δείχνει αντίδραση. Τι έδωσε τώρα εδώ πέρα, δίνει φάουλ στον Μορέιρα, κακό αυτό, δεν ξέρω και πόσα έχει. Αυτό είναι το πέμπτο ομαδικό της ΑΕΚ, τρίτο προσωπικό του Μωρέ. Είναι έδεσε το προηγούμενο φάουλ εδώ πέρα, φωνάζουν εδώ πέρα, άσχος. Η ΑΕΚ αποφάσισε για πρώτη φορά μετά από το πρώτο δεκάλεπτο να παίξει ομαδικά. 14 πόντους πίσω και είμαστε σε περίοδο ανάκαμψης, για πάμε. Κάνει και τις δυο βολές, 1-41 πριν γίνει στο τρίτο δεκάλεπτο. Αυτό πρέπει να πει, δεν γίνεται να μην πει, αυτό δεν μπαίνει. Δεν μπαίνει αυτό, γαμώτο. Θα δούμε αν συνεχίσει. Αν συνεχίσει ο Λάκφορντ το φιολί. Αυτό έπρεπε να το βάλει. 62-48. Μακφάτεν, αδύνατη πλευρά. Εξωρέ, όχι ρε. Καλά, εντάξει. Δεν γίνεται δουλειά. 30 δευτερόλεπτα περίπου πριν λήξει, 27. Χάνουμε με 20 πόντους. Χάνουμε και την πρώτη βολή. Γενικώς χάνουμε και δεν βλέπω πώς μπορεί να αλλάξει όλο αυτό που γίνεται εδώ πέρα, γιατί αυτοί βάζουνε, εμείς δεν βάζουμε, δυστυχώς. Ωραία. Οπότε, μέσα η δεύτερη, 68-49, δύσκολα τα πράγματα. Να βγει και αυτός, επιστρέφει ο Σλότερ, θα ξαναπεί. Τελικά ο Σλότερ έχει χτυπήσει, παρότι δεν και χτυπημένος μπαίνει μέσα. Άκου να δεις τώρα, δύσκολα τα πράγματα. Yes, yeah, θα του γίνουν κάποια δευτερόλεπτα. Λοιπόν, δεν έχει παγίδα. Το 19 διαφορά. Τρώνε και την ώρα. Ώρα δεν υπάρχει πολύ. Να μια παγίδα που πιασέλα. Για πάμε γερά. Αυτό μπαίνει. Έλα ρε παιδί μου. 19 πόντους και ένα δεκάλεπτο πριν το τέλος. Δύσκολα τα πράγματα. 75-58, ένα ανοιχτό μάτς. Κάτι κάνουμε τώρα, χάνουν και την μπάλα. Για πάμε γερά. Για πάμε γερά, τώρα ήρθε η ώρα της αντεπίθεσης. Δεν υπάρχει άλλη ώρα, 7 λεπτά ακόμα. Και χάνουμε με 75-58, δηλαδή είναι 17 πόντους. Λοιπόν, Ράις μέσα. Και, πάμε να δούμε αυτή την επίθεση
που πρέπει οπωσδήποτε να μπει. Κάθε επίθεση από εδώ και πέρα είναι πάρα πολύ κρίσιμη, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει κανένα αύριο. Αυτό ναι. Πάμε! Μην άρχισε τα βρυσίδια και δεν βρίζουμε, είπαμε. Πάμε! Ναι! Time out! Κερδίζουμε και την μπάλα γιατί κάναν άστοχο σουτ. 75-61, 14 πόντι, 6 λεπτά ακόμα. Πρέπει να γίνει εδώ πέρα 4-3-2. Τον κόβουνε! Φάουλ! Δεν έχει φάουλ εδώ! Δεν μας τα λέει καλά διότι πριν βήματα και δεν τα δίνει και βάζουν και καλά και φάουλ. Μας δουλεύουν μου φαίνεται. Τώρα είναι η ώρα να το βάλουμε γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Ο Λοτσέσκι ξεμαρκάρετε. Λοιπόν. Ο Ράις τελικά στο ένας ενατιονός. Ο Ράις ωραία. Σλότερ. Και φάουλ αυτό. Και φάουλ αυτό. Στόκο διαιτητή. Κρετίνο. Ιταλιάνο. Είναι ξανά στο Έλα! Πενίτε! Κράβιτς! Έξω! Έξω Μοριχαμούρα! Αυτό μας σκοτώνει. Δεν γίνεται δουλειά, δεν βλέπω να βάζουμε τις επιθέσεις. Τόση ώρα είμαστε 78-65. Έχουμε 2-3 επιθέσεις, δεν το έχουμε βάλει. Περνάει η ώρα. 4 λεπτά και 16. 65 πριν από 3 λεπτά και 19 ακόμα. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αυτό το καλάθι κρίνεται καθοριστικό, πρέπει να μπει οπωσδήποτε. Για να δούμε. Τρίποντο επιτόπου και μπαίνει! Και μπαίνει γαμό το! Έλα ρε! Έλα ρε! Πάμε! Μια σφαλιάρα! Έξω ρε! Δεν είναι δυνατόν να έχουμε την μπάλα και να τη χάνουμε. Παίρνει το rebound και τη χάνει. Είναι δυνατόν αυτό. Είχαμε ευκαιρία τώρα, αλλά είναι καλά. Έξω ρε. Καλά. Και νομίζω τώρα λυπόμαστε. Λοιπόν, 1-15. Ούτε αυτό μπαίνει. Τίποτα δεν μπήκε σήμερα. 85-72. Λογικά το κύπελο πάει στην Μπούργκος. Καλό ήταν, αλλά δεν ήταν για μας. Έχουμε πει στο τελευταίο λεπτό. Μακβάντεν εκτός ισορροπίας. Αστόχησε ο Κίκας. Πάμε, αλλά πού πάμε. Λοιπόν, τέταρτο για την Μπούργκος. Τι κρίμα. Δυστυχώς. Ένα μάτς που φάνηκε ότι μπορούμε να το χτυπήσουμε κτλ. 75-72. Δυστυχώς. Η Άκια είναι χαμηλά απόψε. 5 παίκτες πάνω των 10 πόντων για την Μπουργκός. Δεν υπήρχε καθαρό μυαλό, δεν υπήρχε άμυνα, δεν υπήρχαν τα. Και ο Σάλβο. Τα σούτ τα οποία γυρίζει μπάλα, υπήρχαν ατομικές ενέργειες. Όλα αυτά. Σε συνδυασμό με την καλή απόδοση του Μπουργκός και τα πόσα τρίπεντα βάλανε. Ναι, θα το δώσουν αντιαθλητικό, ναι, σιγά μην το δώσουν. Όχι, δεν το δίνουν. Σε εμάς δεν δίνουν τίποτα. Έτσι κι αλλιώς θα χάσουμε, θα χάσουμε, όμως έχουμε και υποχρεώσει. Προηγείται με 85-72. Τελικά το δίνουν αντιαθλητικό. Κατατυχλεύει εδώ πέρα του κόσμου. Γενικά λίγο οι διαιτητές, τέλος πάντων, δεν ήταν αυτό που ο βασικός παράγοντας που επηρέασε, αλλά ήταν και αυτό ένα κάτι. Αυτός εδώ πέρα μοιάζει με τον Bill Cosby, ιδίως εδώ μεταξύ. Τι κόλπο είναι αυτό. Τέλος πάντων, είναι κακό να χάνεις έτσι. Μέσα και η δεύτερη, ο 35. Πάρα και ένα τρίποντο. Και τι να προλάβεις να κάνεις. Τι να προλάβεις να κάνεις τώρα. Ένα μάτσο ολόκληρο. Να το φας σε 44 δευτερόλεπτα. Δύσκολο. Η γωνία είναι ο Ψυχόπλος. Δοκιμάζει δύο πόντων. Ούτε το τρίποντο μπήκε.
Έγινε εκεί πέρα. Ποιος θα πάρει το rebound από Κάς. Τέλος πάντων, με το Λάξφορντ και το Bill Goldby. Όπως θα μου είπαν και εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Ναι, τίποτα. Δυστυχώς. Η πρωτάρα μας προτάρισε. Ναι. Είναι η κάτοχος του Basketball Champions League για το 2020. Μια παραμυθένια σεζόν λοιπόν. Για την Πούρκος που ξεκίνησε. Αυτή η παραμυθένια σεζόν εμείς. Του 2019 και ολο... Λοιπόν, τέλος.